Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Είμαστε εδώ ακόμα μία ημέρα για να κάνουμε μαζί την πρώτη ανάρτηση της δικής σας ημέρας για όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζετε στο ξεκίνημα, το δικό σας ξεκίνημα πριν πάτε στη δουλειά σας ή αν έχετε ήδη πάει. Μας παρακολουθείτε ζωντανά μέσα από το πιο γρήγορο live streaming που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, zoogla.gr, για κάθε πληροφορία και ενημέρωση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Όπως είπαμε, είμαστε εδώ πέρα και σήμερα, Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου. Είναι μια μέρα αρκετά ζεστή, θα λέγαμε, μιας και ο καιρός το πρωί που ερχόμασταν ήταν γύρω στους 15,5 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία... στους 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική και φαίνεται πως, όπως είπαμε, ακόμα δεν έχει έρθει. Δεν έχει έρθει ακριβώς το κρύο, αλλά έρχεται κοντά είμαστε. Λοιπόν, σήμερα, 23 Οκτωβρίου, γιορτάζει ο Ιάκωβος. Χρόνια σας πολλά στον Ιάκωβο, όποιος υπάρχει να είναι καλά. Δεν υπάρχει κάποια παγκόσμια ημέρα ή διεθνής, οπότε ήρθε η ώρα να περάσουμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Λοιπόν, το 1914 η Μεγάλη Βρετανία ακύρισε πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προσαρτά την Κύπρο. Το 1941 γερμανικά στρατεύματα της κατοχής πυρπολούν σπίτια του χωριού Μεσόβουνο της Κοζάνης και εκτελούν 157 κατοίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ήρωες του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Το 1942 αρχίζει η δεύτερη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Οι δυνάμεις του άξονα υπό τον Ρόμελ συγκρούονται με τις συμμαχικές δυνάμεις του Μοντγκόμερι, στην οποία συμμετέχουν και Έλληνες. Αργότερα, το 1954, έπειτα από πολλές συνεδριάσεις στο Παρίσι, οι σύμμαχοι, οι νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συμφωνούν να δώσουν τέλος στην κατοχή της Γερμανίας. Την ίδια μέρα δημιουργείται η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Δυτική Γερμανία γίνεται δεκτή στο ΝΑΤΟ. Αργότερα, το 1956, αρχίζει η αντικομμουνιστική εξέγερση στην Ουγγαρία και θα κατασταλεί από τα σοβιετικά τάγκ στις 4 Νοεμβρίου. Να περάσουμε αυτά τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να περάσουμε όμως να δούμε και τις σημαντικότερες γεννήσεις σαν σήμερα. Το 1817 γεννήθηκε ο Πιέρ Λαρούς, ο Γάλλος λεξικογράφος. Έχει γνωστή είναι και η Τόμη, η εγκυκλοπαίδεια, η Λαρούς Μπριτάνικα. Λοιπόν, αργότερα το 1919 γεννήθηκε ο μεγάλος Μανώλης Ανδρώνικος, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες αρχαιολόγους που έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν ανακάλυψε τον τάφο του βασιλιά των Μακεδόνων, του Φίλιππου του Δεύτερου, στη Βεργίνα. Ενώ το 1940 γεννήθηκε επίσης και ο Πελέ, ο ποδοσφαιριστής, ήταν ψευδώνυμο, το κανονικό του όνομα ήταν Έντσον Αράντες Ντο Νασιμέντο. Λογικό και αλλάξανε την μπλούζα, σίγουρα αυτό το όνομα δεν θα χωρούσε σε μία ποδοσφαιρική μπλούζα, οπότε έγινε απλά Πελέ, ο μεγάλος δηλαδή Βραζιλιάνος άσος του ποδοσφαίρου. Και άφησα για το τέλος μία πραγματικά μεγάλη γέννηση που έχει γίνει σαν σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα λοιπόν στις 23 Οκτωβρίου η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας, ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης γεννήθηκε στην Ξάνθη, όπως ο ίδιος έλεγε, γεννήθηκε στη διατηρητέα Ξάνθη και όχι την άλλη, τη Φρικτή, που χτίστηκε μεταγενέστερα από τους εσωτερικούς της ενδοχώρας μετανάστες. Να πούμε ότι ήταν γιος του Γεωργίου Χατζηδάκη και της Αλίκης Αρβανιτίδου, ενώ μετά το χωρισμό των γονιών του μετακόμισε στην Αθήνα και έμεινε και εκεί οριστικά. Εν τω μεταξύ, να πούμε επίσης ότι από τα 4 του χρόνια είχε αρχίσει μαθήματα πιάνου με μία δασκάλα, την Αλτουνιάνη, η οποία ήταν πάρα πολύ γνωστή δασκάλα στην Ξάνθη. Παράλληλα, διδασκόταν βιολί και ακορντεόν. Είχε κάνει πολλές δουλειές στη ζωή του, μέχρι που γνώρισε το 1944 έγινε μάλλον η πρώτη του ουσιαστικά εμφάνιση στα μουσικά πράγματα, έγινε το 1944 στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν. Αργότερα, να πούμε ότι είναι από τα μεγαλύτερα κεφάλαια που αποτελούν τη ζωή του Μάνου Χατζηδάκη, είναι το σινεμά. Μουσικές οι οποίες συνέθεσε, σπουδαίες μουσικές συνέθεσε για το ελληνικό και διεθνές κινηματογράφο. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια από αυτά τα πιο διάσημά του. Είναι η Κάλπικη Λύρα, είναι ο Δράκος, είναι το America America, το Sweet Movie, ενώ το 1960
Να πούμε πως κερδίζει το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία του Ζίλντα Σεν «Ποτέ την Κυριακή». Ένα τραγούδι το οποίο να πούμε ότι συμπεριλήφθηκε και στα σημαντικότερα, στα 10 μάλλον εμπορικότερα τραγούδια του 20ου αιώνα. Να πάμε όμως να ακούσουμε, μάλλον να ακούσουμε και να δούμε ένα απόσπασμα από μια συναυλία του Μάνου Χατζέγια και ένα πραγματικά καταπληκτικό του κομμάτι και επιστρέφουμε. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Να πούμε ότι ο Μάνος Χατζηδάκης γεννήθηκε σαν σήμερα, το ξαναλέμε μάλλον 23 Οκτωβρίου του 1925, ενώ την τελευταία του πνοή αυτός ο πραγματικά μοναδικός ιδιοφύης και ακίνητος άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή και έφυγε πραγματικά από κοντά μας αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στα μουσικά δρόμενα της χώρας στις 15 Ιουνίου του 1994. Στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά, πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Που όταν βραδιάζει τραγουδιά μαραδιάζει και τις πένιες του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Μουσική.
στην πόρτα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβώ, κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρέλη να με έχει κάνει, όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Ένα πραγματικά πολύ καλό τραγούδι από έναν πολύ μεγάλο συνθέτη. Νοτερμηνεύει μια πολύ μεγάλη γυναίκα, δηλαδή είναι όλα πολύ μεγάλα. Και εντωμεταξύ σχολιάζαμε και όση ώρα το βλέπαμε, τι γυναίκα, τι ωραία γυναίκα, τι όμορφη γυναίκα η Μελίνα Μερκούρη. Νομίζω ότι είναι μία από τις ωραιότερες Ελληνίδες που έχουν γεννηθεί πραγματικά σε αυτό το τόπο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως, να δούμε και τις ποιοι μάλλον έχουν αφήσει σαν σήμερα την τελευταία τους πνοή. Το 1872 απεδίωσε ο Θεόφιλος Γκοτιέ, ο Γάλλος ποιητής και συγγραφέας. Το 1921 πέθανε ο Τζον Μπόιντ Ντάνλοπ, ο Σκοτσέζος κτηνίατρος και εφευρέτης που ανακάλυψε το ελαστικό με σαμπρέλα και ίδρυσε τη βιομηχανία που σήμερα φέρει το όνομά του, την μεταλλάστηκα τα Ντάνλοπ. Και το 1959 την τελευταία του πνοή άφησε ο Γιώργος Μπουζιάννης, ο Έλληνας ζωγράφος. Αυτά ήταν λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 23η ημέρα του Οκτωβρίου. Ακούσαμε αρκετό Χατζηδάκι, θα κλείσουμε και με Χατζηδάκι. Να πάμε όμως πρώτα να διαβάσουμε τους τίτλους των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και επιστρέφουμε. Και ξεκινάμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Μπλόκο στα 62 έτη για πρόωρες συντάξεις. Αρρωτικές αλλαγές φέρνει το νέο ασφαλιστικό. Δύο επώδυνα σχέδια στο τραπέζι. Σενάριο πρώτο, καμία συνταξιοδότηση κάτω των 62. Σενάριο δεύτερο, μεγάλο ψαλίδι για όσους φεύγουν κάτω από τα 62. Σοκ για 400.000 ασφαλισμένους από όλα τα ταμεία. Βόμβα στο δημόσιο για μητέρες και άνδρες. Τι ισχύει και τι αλλάζει στον υπολογισμό των συντάξεων για 150.000 ασφαλισμένους στα ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών. Στην εφημερίδα των συντακτών έρχεται η σειρά σας. Σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας ομολογεί ότι θα μπει σε διαθεσιμότητα και το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΗ, ενώ συνολικά σε οι διαθεσιμότητες του 2014 θα είναι 30.000. Στην εφημερίδα τα νέα, Βαβέλ για τα μέτρα, σύγχυση, τριβές και παιχνίδια. Οι Βρυξέλλες διαβεβαιώνουν ότι δεν ζητούν οριζόντια μέτρα, αλλά βλέπουν κενό 2 δισεκατομμυρίων. Οι αρμόδιοι υπουργοί ανοιγοκλίνουν το παράθυρο για νέες μειώσεις στις συντάξεις. Μήνυμα Μέρκελ, σας στηρίζουμε. Η χρυσή πρίκα της μικρής Μαρίας. Και στην εφημερίδα η καθημερινή Τρόικα, κλείστε ΕΑΣ και ΕΛΒΟ. 24 μήνες προθεσμία για την εφαρμογή του σχεδίου τη ζητάει η Αθήνα. Διάσταση ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για το Συριακό. Ευθύνες στην εισαγγελία για Μαζιώτη. Η μετανάστευση είναι ευθύνη όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ενρίκο Λέτα. Στην εφημερίδα Η Δημοκρατία, πλιάτσικο στη νέα ΕΡΤ. Οι παλιοί παραγωγοί ζητούν ραντεβού με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για να του καταθέσουν στοιχεία με διευθύνσεις και ονόματα. Ενώ στην εφημερίδα Ημερησία, αποδόσεις ρεκόρ για συμμετοχές αμοιβαία. Πανευρωπαϊκή πρωτιά γράφει το ελληνικό χρηματιστήριο. Στοπ στην χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής. Ηχηρό μήνυμα χθες από το Κοινοβούλιο με την ψηφοφορία σταθμό.
Στην εφημερίδα η Ναυτεμπορική απορρίπτει την πολιτική διαπραγμάτευση. Η Τρόικα επιμένουν στην κάλυψη του κενού των 2 δις χωρίς οριζόντια μέτρα. Έλεγχος στις παραγραφόμενες υποθέσεις με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και αύξηση των εισπράξεων του δημοσίου. Περικοπές σε εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις. Ενώ στην εφημερίδα Το Έθνος διαβάζουμε ύποπτες πιέσεις από τους δανειστές. Ζητάνε και τα ρέστα μετά το κυβερνητικό όχι σε νέα μέτρα. Υπουργείο Οικονομικών, τον Ιούλιο είχαμε συμφωνήσει ότι το δημοσιονομικό κενό του 2014 ήταν 0. Τώρα πώς έγινε 2 δις. Μετέωροι 350.000 ασφαλισμένοι, προώρες συντάξεις τέλος από το 2014. Ενώ για τη Χρυσή Αυγή η Βουλή έκοψε τη χορηγία. Στην εφημερίδα ο Ρίζος Σπάστης ετοιμάζουν νέες ανατροπές στο ασφαλιστικό. Προαναγγέλουν μειώσεις στις συντάξεις του πρώην ΤΕΒΕ, ΟΑΕ και των ασφαλισμένων στα ταμεία του πρώην ΔΕΚΟ και των τραπεζών. Πανελλαδική Γραμματεία Εμπορίου Υπηρεσιών του ΠΑΜΕ. Στις 3 Νοέμβρη απεργούμε για την Κυριακή αργία. Ενώ στην εφημερίδα η Εσπρέσο τα πρωινά αντένα μέγα ντύνουν, στολίζουν, οικοκυρεύουν. Μάχη με σκούπες και κουτάλες. Η ΦΕΗ θα πηγαίνει με συνεργείο να καθαρίζει σπίτια. Εργένιδων ο Κωστόπουλος και ο Πρεβετζίκης θα μαγειρεύουν στις κουζίνες των τηλεθεατών. Να περάσουμε και στην εφημερίδα η Αυγή. Βουλιάζουν στον Σκαραμαγκά. Εξαναγκασμένη ελαίο πολιτική στήριξη, κάλυψη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και δίκογλου στον Ευάγγελο Βενιζέλο για την αμαρτωλή σύμβαση των υποβρυχίων. Το ΚΕΠΕ διαψεύδει τα περί επανεκκίνησης, ενώ αυξάνονται πάλι τα όρια συνταξιοδότησης. Η Τρόικα προς την κυβέρνηση: βρείτε 2 δις και κλείστε την αμυντική βιομηχανία. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία. Ανατροπή. Θύματα 1.500.000 σε δημόσιο, ΙΚΑ, ΕΤΑ, ΔΕΚΟ και τράπεζες, ενώ αύξηση σε 3 με 15 χρόνια στα όρια σύνταξης. Ο Στουρνάρας καταδικάζει τους ασφαλισμένους μέχρι το 1992, ενώ ο Ντάισελμπλουμ τις απαιτεί για Ελλάδα, ματαιώνει τις ιδιωτικοποιήσεις στην Ολλανδία. Η συνεντεύξη των τύπων, οχιοποιητικό υλικό, όλη η δικογραφία για τις κουριές. Αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές. Νικολέτα. Στην εφημερίδα Life Sport, μόνοι μας, χρυσή εξαίρεση ο Μπέργα από τις έγκαιρες μεταγραφές, ενώ ο έσχατος Λούτσο δίνει ήδη τις απαντήσεις του. Ενώ στην εφημερίδα Sport Day, κάντο ξανά, η Μπενφίκα πονάει και η SD αποκαλύπτει τα τρωτά της σημεία. Και πάμε στην εφημερίδα Goal News. Μεγάλη διάκριση για τον Έλληνα γκάρντ του Ολυμπιακού. Τεράστιος Σπανούλης. Η Αετή και ο Θρυλαίων. Λίγο πριν από τη σέντρα του αποψινού μεγάλου αγώνα της Μπενφίκα με τον Ολυμπιακό, τα δύο μεγάλα κανόνια του παρελθόντος, ο Νούνο Γκόμες και ο Νίκος Αναστόπουλος, συγκρούονται στον γκολ, θυμούνται μάτς που έγραψαν ιστορία και αποθεώνουν τον Κώστα Μήτρογλου. Μονόδρομος η νίκη. Ενώ στην εφημερίδα «Η ώρα των σπορ» φτιάχνουμε νέα ετόπουλα για το πρώτο βήμα στο καμίνι του ΜΕΤΣ. Υπόδειγμα οι οργανωμένοι της ΑΕΚ. Τους βγάζουμε και εμείς στο καπέλο. Ενίσχυση από το Γενάρη με 3+1 παίκτες. Για 7-11 του πάνε το ηρόδοτος ΑΕΚ. Στην εφημερίδα «Η πράσινη αδέρφια» ερχόμαστε. Ο εξάστερος πάει σήμερα Κύπρο και σηκώνει το πόδι στο νησί. Η καρδιά της ομάδας που κάνει περήφανο τον ελληνισμό σε όλη τη γη θα χτυπάει για 3 μέρες στη Μεγαλόνησο. Δημήτρης Γιανακόπουλος, τους αγαπάμε και μας αγαπούν. Ενώ στην εφημερίδα «Η Γάτα», 4 σούπερ αποδόσεις από το Champions League. Οι σκέψεις του Μελισανίδη για τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Θέλει και τον Βαρθολομαίο στην παρουσίαση. Τι λένε συνεργάτες του Τίγρη για τις προσκλήσεις που έχουν σταλεί. Και πάμε στην εφημερίδα «Πρωταθλητής σε όλα». Έβαλε σημάδι την πρόκριση. Ο Θρύλος έτοιμος να λαβώσει τους αετούς. Αποθέωση Σαβιόλα από τον Πορτογάλο προπονητή. Χαβιέ, μου λείπεις. Αποθέωση από την UEFA. Η μαγεία του Μήτρογλου. Σταρ του χατ-τρικ του Ολυμπιακού γράφει ιστορία στο Champions League. Στην εφημερίδα «Το φως των σπορ». 2 επίκαιρες συνεντεύξεις. Το φως με τους Πορτογάλους του Πανθρακικού και, που έκλεισαν το σπίτι του ΠΑΟ και είναι εχθροί της Μπενφίκα. Χωρίς φόβο για τους 16 του Champions League. Ενώ πιο κάτω διαβάζουμε ότι ο Μίτσελ τους έχει στην πρίζα για την ενδεκάδα. Μια νύχτα σαν κι αυτή. Η νίκη είναι μονόδρομος, όπως λέει ο Μίτσελ στη συνέντευξη τύπου. Και κλείνουμε με την εφημερίδα «Ο Γαύρος, ο Αετός πεθαίνει στον αέρα». Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο Θρύλος απόψε κόντρα στους Αετούς. Ο εφιάλτης της Μπενφίκα θα γίνει ο Ισπανικός Ολυμπιακός.
Το 5-1 επί Βαλβέρδε, τα κλειδιά του αγώνα σε ένα μάτς μισή πρόκριση. Τεράστια τιμή για Σπανούλη. Έτοιμη για την νίκη, αποφασισμένος ο Μίτσελ για ένα ακόμη διπλό. Με χίλιους γαύρους στο πλευρό του ο θρύλος. Και τον Ταλούζ έγινε Πειραιάς. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για το απόψινο μάτς με την Μπιεμφίκα. Να έρθετε πίσω με την νίκη, παιδιά. Λοιπόν, να πάμε όμως να διαβάσουμε τώρα και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το zoogla.gr. Το έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε. Για όλες τις πληροφορίες, για όλα τα καυτά θέματα της ελληνικής και διεθνής επικαιρότητας, διαβάζουμε μόνο zoogla.gr. Και ξεκινάμε με εκτός ταμείου η Χρυσή Αυγή. Με 235 ναι και 34 παρών ανέστειλαν τη χρηματοδότησή της, οι εντάσεις και το παρασκήνιο της ψηφοφορίας. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, γκάφα ολική στη δημοσιότητα από την Ίντερπολ, φωτογραφία παιδιού που δεν αναζητείται. Ενώ το τρίτο πρωτοσέλιδο είναι η αναγέννηση του Δημοτικού Θεάτρου. Μετά από 14 χρόνια άνοιξαν οι πύλες του νεοκλασικού κτηρίου στον Πειραιά. Με στόχο να χαράξει μια εντελώς σύγχρονη και δημιουργική πορεία. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το zoogla.gr. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϊπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. We'll be right back.
Καλημέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλενα Θεοδόρου θα βρισκόμαστε καθημερινά κοντά σας από τις 9 μέχρι και τις 11. Μπορείτε όμως και εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com καθώς και στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Εμείς θα είμαστε εδώ να ακούσουμε το οτιδήποτε εσείς θέλετε να μας πείτε και όπως έχουμε εγγυηθεί και εγγυόμαστε καθημερινά, θα απαντάμε εμείς οι ίδιοι σε εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Και ήρθε η ώρα, όπως καταλαβαίνετε, να δούμε το χιουμοριστικό βίντεο της ημέρας. Σήμερα είπα να μην χαλάσω την παράδοση και όπως καταλαβαίνετε βέβαια έχουμε πάλι σκυλάκια. Ναι, βέβαια, σκυλάκια και είναι σκυλάκια τα οποία έχουν ένοχες φατσούλες μετά από κάτι που έχουν κάνει. Θα περάσουμε να δούμε το βίντεο, ενώ μετά θα δούμε και τη φωτογραφία της ημέρας. Και έχω επίσης να προτείνω ότι θα μπορούσατε ακριβώς στους τρόπους επικοινωνίας, συγκεκριμένα στο Facebook ή στο email μας, μπορείτε να μας στέλνετε τα βίντεο που εσείς θα θέλατε να παίξουμε και εμείς θα το παίζουμε για το βίντεο της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό που έχουμε εμείς σήμερα και από αύριο τα δικά σας. Come here. What was it? What did you do in there? Huh? What have you done? You know what you've done, don't you? Tell me now. What did you do in there? What have you done in there? What have you done? What'd you do? What'd you do? Now I have to clean the bathroom. No, it wasn't you. Duke? Duke, was it you? Was that mess you? Was that you? Or was it Ruger? Was it you? Ruger? Ruger? Did you do this mess? Kylan, come here. Kylan? Miller. Miller? Look at me. Miller, look at me. Did you eat off the counter? Hey, did you eat off the counter? Did you eat? Hmm? Did you do that? I knew you did something. You gave it away. I didn't even see it till you gave me that face. Is that yours, buddy? Is that yours, dude? Did you chew up that? Pogo, what's this? Come here, Pogo. Who did this? Did you do this, Chaco? Did you do this? Hmm? Come here. What'd you do? Come here. Come here, Sadie. What's this? What's this, Sadie? What is this? Come here. What did you do? What'd you do, Sadie? Were you a bad girl? What did you do, lady? Lady Jane. She did something. What, lady? Lady, look at me. Hi, Laurel. Hi. Laurel, what did you do this afternoon? Did you do that? Did you maybe eat that bag of treats, Laurel? Did you do this? Huh? Bailey, sit. Did you do this? Is this paper yours? Bailey. Thank you.
Λοιπόν, το είδαμε αυτό το βιντεάκι με τα σκυλάκια αυτά που πραγματικά πρέπει να αισθάνονται πολύ άσχημα για τη ζημιά που έχουν κάνει Νικολέτα. Αφού δεν τους είδες πως πηγαίνει. Όντως, και να πούμε πως εδώ πέρα όση ώρα το βλέπουμε το βίντεο μας έδωσε μια πολύ ωραία πληροφορία εδώ ο φίλος μας ο Ανέστης, ότι έγινε μια έρευνα σε εγκεφαλογράφημα μάλλον, καλά τα λέω Ανέστη, έτσι, σε σκυλάκια και καταλάβανε πως μόνο τα σκυλάκια συγκεκριμένα έχουν κάποιους ειδικούς νευρώνες οι οποίοι τους δίνουν ουσιαστικά τα συναισθήματα που έχουν και οι άνθρωποι. Δηλαδή αισθάνονται ακριβώς την αγάπη, που αισθανόμαστε εμείς την τροπή, όπως στην προκειμένη αυτό εδώ, στο αυτό εδώ το βίντεο. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί μπορούν να γίνουν ίσως τόσο πραγματικά πολύ καλοί φίλοι με τους ανθρώπους. Και ήθελα επίσης να πω ότι εδώ στο κτίριο της Ζούγκλας έχουμε δύο καταπληκτικά πραγματικά κουταβάκια. Τα συναντώ κάθε πρωί που ερχόμαστε. Δεν έχουμε μόνο κουταβάκια όμως, έχω παρατηρήσει. Ναι, είναι και το μεγάλο, απλώς λέω για τα κουταβάκια. Είναι πάρα πολύ παιχνιδιάρικα και πανέμορφα πραγματικά. Λοιπόν, και θα πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ αστείο. Νομίζω ότι έχω καιρό να δω κάτι τόσο αστείο. Εδώ η υπόλοιπη ομάδα δεν το ξέρει, να πούμε, τη φωτογραφία της ημέρας. Είναι κάτι καινούριο. Το ξέρω μόνο εγώ και ο Ανέστης. Και θέλω να πούμε ότι βασικά θα το δούμε και θα σχολιάσουμε μετά. Λοιπόν, για δώσε, Ανέστη, τη φωτογραφία της ημέρας. Πού είναι η φωτογραφία? Λοιπόν, βλέπουμε δεξιά στη θέση του Σαλή, του πατέρα της μικρής Μαρίας, τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ αριστερά κάθεται Νικολέτα, ο άνθρωπος Γεωργιάδης. Πραγματικά μία πολύ πετυχημένη, είναι όντως η φωτογραφία της ημέρας, οπότε τελικά όλα τα πετυχημένα της εκπομπής μας θα τα βρεις εσύ. Αφού το είδα και λέω, δεν γίνεται λέω, να μην το παίξουμε δηλαδή, λέω αυτό. Δηλαδή, είσαι πάνω από έναν υπολογιστή και ψάχνεις συνέχεια μία σκυλάκια, μία... Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε η φωτογραφία και εδώ στην ομάδα Τριγύρω. Σας βλέπω, γελάτε. Wow. Ήτανε καλή. Λοιπόν, αφού είδαμε και αυτή τη φωτογραφία, ήρθε η ώρα να μπούμε στα θέματα, στα βασικά θέματα της ημέρας, αυτά που καίνε την ελληνική επικαιρότητα. Και ξεκινάμε με το θέμα αυτό που φαίνεται πως στις τελευταίες μέρες πραγματικά έχει συγκλονίσει και την Ελλάδα, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη, Νικόλετα, και μιλάμε για την υπόθεση της μικρής Μαρίας. Μεγάλη, να πούμε, είναι η κινητοποίηση που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στη γειτονική Βουλγαρία μετά τη μαρτυρία του Έλληνα βιοτέχνη, την οποία ακούσαμε και χθες, του κύριου Αθανασιάδη, του βιοτέχνη από το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας, ο οποίος μίλησε στη Ζούγκλα και στο Μάκη Τρενταφυλόπουλο και έδωσε πραγματικά μια μαρτυρία ντοκουμέντο. Έτσι, από νωρίς το πρωί, από εχθές, οι ελληνικές αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τη βουλγαρική αστυνομία, ώστε να ξεκαθαριστεί εάν οι γονείς του κοριτσιού ζουν και διαμένουν στο Σαντάνσκι. Το πρωί, εχθές της Δευτέρας, Νικολέτα, να πούμε ότι οι αστυνομικοί ζήτησαν από τη σύζυγο του μάρτυρα να καταθέσει όλα όσα γνωρίζει. Η μαρτυρία, εάν επιβεβαιωθεί, τότε ενδεχομένως να ρίξει φως στην υπόθεση και να ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για κύκλωμα αγοραπολισίας σε ευρέφους ή περίπτωση παράνομης υιοθεσίας με πρωταγωνιστές τους δύο Ρωμά που συνελήφθησαν στα Φάρσαλα. Οι ερευνές προσανατολίζονται στον εντοπισμό των γονέων της, οι οποίοι τον χειμώνα εργάζονται σε βιοτεχνίες της περιοχής, διαμένοντας σε τοπικούς καταβλισμούς και κάποιους μήνες για να βγάλουν τα προστοζήν δουλεύουν στα χωράφια του Θεσσαλικού κάμπου. Παράλληλα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βουλγαρίας αφιερώνουν εκτενή ρεπορτάζ μετά την αποκάλυψη της εκπομπής. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από νωρίς το πρωί τηλεοπτικά συνεργεία βρέθηκαν έξω από την βιοτεχνία του Θεόδωρου Αθανασιάδη και τους ζητούσαν μία δήλωση για την υπόθεση που αναπαρήχθη σε όλα τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, τόσο δημοσιογράφοι της κρατικής τηλεόρασης της Βουλγαρίας, όσο και ανταποκριτές άλλων μέσων έχουν επικοινωνήσει με τη Ζούγκλα, επιδεικνύοντας μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως, να πούμε ότι η μητέρα, η φερόμενη μάλλον ως μητέρα της μικρής Μαρίας, εισέπρατε τρία επιδόματα. Η Ελευθερία Δημοπούλου, όπως είπαμε, η μητέρα, η πραγματική, η μητέρα αυτή που είχε τέλος πάντων τη μικρή Μαρία, εισέπρατε από τον ΟΓΑ, όπως είπαμε, τρία επιδόματα, όπως προέκυψε από τις έρευνες του οργανισμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΓΑ, μετά από σχετική έρευνα, η Δημοπούλου υπέβαλε αίτηση τον Αύγουστο του 2013 ως πολίτεχνη και εισέπρατε.
το ενιαίο επίδομα στήριξης τεσσάρων τέκνων και το ειδικό επίδομα πολύτεκνης οικογένειας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΓΑ, στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε για το οικογενειακό επίδομα, το ένα εκ των τεσσάρων τέκνων φέρει το όνομα Μαρία με την ένδειξη αγνώστου πατρός και ημερομηνία γέννησης την 31 πρώτου του 2009. Τελικά η καταβολή του επιδόματος ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου του 2013 με τη Δημοπούλου να προσκομίζει και να αναφέρει στην αίτησή της. Α, φορολογική δήλωση Ε1, Β, αφημί, τον αριθμό του ΆΜΚΑ, αριθμό οικογενειακής μερίδας, ημερομηνία γέννησης, μόνιμη διαμονής και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, χώρα υπηκότητας, νομό, διεύθυνση κτλ. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι η Δημοπούλου μετά από αίτησή της στις 26 Αυγούστου του 1996 εισέπρατε επίδομα για 5 παιδιά, 3 εκ των οποίων περιλαμβάνονται και στην αίτηση του Αυγούστου του 2013. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του ΟΓΑ εντόπισαν ότι η Δημοπούλου είχε υποβάλει αίτηση και το 1997 με πλαστή ταυτότητα ως Σαλή, η Σελήνη του Παύλου, λαμβάνοντας οικογενειακό επίδομα για 4 παιδιά, τα οποία όπως αναφέρονται σε ανακοίνωση δεν ταυτίζονται με τα τέκνα της κυρίας Δημοπούλου. Πάντως, κατ' επίγουσα έρευνα έχει ξεκινήσει για να εντοπιστούν και άλλες υποθέσεις εμπορίας ανηλίκων, έπειτα, μάλλον μετά από διαταγή της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Η Ράμπο, έτσι τους δω, έλεγξαν τα άτομα που λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΑΕΔ και τις καταστάσεις γεννήσεων παιδιών ηλικίας 6 ετών και κάτω. Εφόντως, το ληξιαρχείο της Αθήνας πραγματοποίησαν εχθές το μεσημέρι δηλαδή της Τρίτης, οι αδιάφθοροι τους ΔΟΕ, όπου πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο έπειτα από την αποκάλυψη της υπόθεσης της μικρής Μαρίας. Οι άντρες της δίωξης του οικονομικού εγκλήματος έλεγξαν όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως καταγωγής, που λαμβάνουν επίδομα τέκνων από τον ΟΑΕΔ αλλά και καταστάσεις γεννήσεων παιδιών ηλικίας 6 ετών και κάτω, ενώ έχουν ήδη διασταυρώσει τα πρόσωπα μέσω του δημοτολογίου του Δήμου Αθηναίων που τους διέθεσε ο Δήμαρχος. Ο Γιώργος Καμίνης απομάκρυνε από τις θέσεις του την διευθύντρια και την αρμόδια προϊσταμένη των υπηρεσιών του ληξιαρχείου, ενώ σε διαδικασία απομάκρυνσης είναι επίσης όλοι οι υπάλληλοι που χειρίστηκαν τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά. Μάλιστα, από τον πρώτο έλεγχο στις υπηρεσίες του Δήμου που αφορά στα χρόνια από το 2008 έως και σήμερα, διαπιστώθηκε ότι περίπου 50 ετεροχρονισμένες δηλώσεις για πιστοποιητικά γέννηση το 2011, το 2012 αυξήθηκαν σε 200, ενώ το 2013 φτάνουν σε 300. Ότι η πλειονότητα των δηλώσεων δεν αφορά μόνο ένα παιδί, αλλά περισσότερα, και πως περίπου οι μισές από τις γεννήσεις αυτές δηλώθηκαν ως άγνωστου πατρός. Σημειώνεται ότι την Τρίτη η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Ευτέρπη Κουτζαμάνη, ζήτησε με παραγγελία της προς τους εισαγγελείς πρωτοδικών της χώρας τη διενέργεια επίγουσας προκατακτικής έρευνας, προκειμένου να διακριβωθεί εάν έχουν συνταχθεί ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών με βάση απλώς υπεύθυνες δηλώσεις κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου του 2008 έως και σήμερα. Παράλληλα, ζητεί να ερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης αξιόπινων πράξεων όπως εμπόρια ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων, παράνομες υιοθεσίες κτλ. Είχαμε όμως έλεγχους, Έλενα, και σε ληξιαρχεία με εντολή του εισαγγελέα. Κατεπίγουσες λοιπόν έρευνες από τις εισαγγελίες των πρωτοδικών προκειμένου να διακριβωθεί εάν τα τελευταία πενταετία έχουν συνταχθεί ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως που βασίστηκαν σε απλές υπεύθυνες δηλώσεις. Ζητά η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη. Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν συνταχθεί παράνομες πράξεις, η κυρία Κουτζαμάνη ζητά να ερευνηθεί περαιτέρω αν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων, αρπαγής ανηλίκων και παράνομης εισπράξης επιδομάτων. Ακόμα, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί από τους συναδέλφους της να διενεργήσουν επίγουσα πανελλαδική εξέταση επιθεώρηση στα βιβλία γεννήσεων των ληξιαρχείων της τελευταίας πενταετίας. Να πούμε πως η κυρία Κουτζαμάνη επισημαίνει μάλιστα στην παραγγελία της ότι η υπόθεση που αφορά την ανήλικη Μαρία, συνταξιστικά της ληξιαρχικής πράξης γέννησης με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αλλά ενδέχεται να έχει λάβει χώρα και σε άλλες περιοχές της επικράτειας. Τούτο οφείλεται πιθανώς ο γεγονός της ευχέρειας που έχει δώσει ο νομοθέτης να καταχωρούνται γεννήσεις παιδιών και με υπεύθυνες δηλώσεις. Μετά από τις εφόδους σε όλα τα ληξιαρχεία, φαίνεται πως και η αστυνομία κάνει ελέγχους σε όλους τους καταβλισμούς Ρωμά στη Δυτική Ελλάδα.
Έτσι λοιπόν η αστυνομία πραγματοποίησε έλεγχους σε καταβλισμούς Ρωμά στο Μεσολόγιο, στο Αιτωλικό και στην Κέρκυρα. Στο Μεσολόγιο και στο Αιτωλικό οι έρευνες έγιναν σε τρεις καταβλισμούς παρουσία εισαγγελέα και συνεργείου της ΔΕΗ. Σύμφωνα με την αστυνομία ελέγχθηκαν 78 άτομα και προσήχθησαν στα κατατόπους αστυνομικά τμήματα 24 άτομα. Εκ των οποίων, με συγχωρείτε, συνελήφθη ένα με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Επίσης, βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις ρευματοκλοπής από το δίκτυο της ΔΕΗ σε βάρος ιδιοκτητών παραπηγμάτων. Ακόμη μια επιχείρηση διεξήγαγε η αστυνομία στον καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή Λιβάδι-Ρόπα στην Κέρκυρα. Η αστυνομική της ομάδας πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας της αστυνομικής διεύθυνσης της Κέρκυρας πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους στους καταβλισμούς των Ρωμά και συνέλαβαν 2 Ρωμά ηλικίας 19 έως 21 ετών για ρευματοκλοπή, ενώ αναζητείται ένας ακόμη. Συνολικά ελέγχθησαν 24 άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν 4 έρευνες οικίες και προσήχθησαν 12 άτομα. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο, η νόμιμη κατοχή των οποίων ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της Κέρκυρας. Σε συνεργασία με ειδικό συνεργείο τεχνικών της ΔΕΗ, απομακρύνθηκαν οι αυτοσχέδιες εγκαταστάσεις κλοπής ρεύματος από τους πυλώνες της ΔΕΗ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κέρκυρας. Αυτές ήταν και οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μικρής Μαρίας, αλλά και τον μπαράζ ελέγχων που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες σε ληξιαρχεία αλλά και σε καταβλισμούς Ρωμά, όπως είπαμε. Είχαμε όμως και κάτι πραγματικά ευχάριστο, μιας και έγιναν εχθές το βράδυ τα εγγένεια του Δημοτικού Θεάτρου και πάλι. Πολύ όμορφο. Ξανά άνοιξε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν, με στόχο να χαράξει μια εντελώς σύγχρονη και δημιουργική πορεία, αντάξια όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών θεάτρων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής Τάκης Τζαμαριάς, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά επέστρεψε στη ζωή και στην πόλη του, ανοίγοντας τις πύλες του στο κοινό παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, αλλά και του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Μια νέα εποχή ξεκίνησε για το Νέο Δημοτικό Θέατρο, ένα σημαντικό νεοκλασικό μνημείο με ιστορία 118 χρόνων που παρέμεινε κλειστό τα τελευταία 14 χρόνια για την πλήρη αποκατάστασή του. Από τη σκηνή του εμβληματικού θεάτρου, ενός σημαντικού δείγματος της δημόσιας αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα του 19ου αιώνα που φέρει την υπογραφή του Ιωάννη Λαζαρίμου, πέρασαν μερικές από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού θεάτρου, από την Κιβέλη, τη Μαρή Κακοτοπούλη, την Κατίνα Παξινού, τον Αλέξη Μινωτή, τον Εμίλιο Βεάκη, έως τον Μάνο Κατράκη, την Έλλη Λαμπέτη και τον Δημήτρη Χόρν. Γι' αυτό και η τωρινή προσμονή για τη δεύτερη ζωή του από τους ανθρώπους της θεατρικής οικογένειας είναι μεγάλη. Μαζί όμως και οι προσδοκίες τους, Νικολέτα. Σύμφωνα λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε και μία δήλωση, τον οποίο φαίνεται να είπε ότι το Δημοτικό Θέατρο είναι σύμβολο μιας πόλης που ξαναγεννιέται. Ένα κομμάτι λαμπρό της ιστορίας αυτής της πόλης, της ιστορίας της χώρας μας, που τώρα πια δεν είναι ερείπιο. Είναι όρθιο, έτοιμο να γράψει νέες σελίδες στην ιστορία. Αυτός είναι και ο βαρύς συμβολισμός του έργου αυτού. Μια χώρα δεν πάει μπροστά σβήνοντας την ιστορία της και αφήνοντας το παρελθόν της να ερυπώνεται, αλλά επιδεικνύοντας της το δικαίωμα να το έχει ως εφαλτήριο για το μέλλον, τόνισε στον χαιρετισμό του ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και επίσης πρόσθεσε. Το Δημοτικό Θέατρο είναι σύμβολο μιας πόλης που ξαναγεννιέται, μιας χώρας που ξαναγεννιέται, ενός λαού που στέκεται ξανά στα πόδια του, που δεν το βάζει κάτω, που μετατρέπει τα ερείπια σε μνημεία ομορφιάς, που μετατρέπει τα χαλάσματα σε νέα έμπνευση δημιουργίας. Ενός λαού που πιστεύει στον εαυτό του. Και τέτοιος λαός είναι, για ακόμα μια φορά αποδεικνύουμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Πολύ όμορφα λόγια. Πολύ όμορφα λόγια, όντως. Και να πούμε ότι η τηλεόραση της Ζούγκλας ήταν εκεί, όπως είναι και σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της Ελλάδας. Πάμε να δούμε το απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σαμαράς και επιστρέφουμε. Ενθουσιασμό για τον Πειραιά. Καταπληκτική βραδιά. Καταπληκτική παράσταση δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πειραιά. Είναι... Ευχαριστώ, γιατί η συμβολή σου είναι καθοριστική. Αυτό που νομίζω θα δημιουργήσει κίνητρο για όλη την Ελλάδα να έρθει εδώ. Δεν θα είναι μόνο για τον Πειραιά. Είναι ο δέσμευση του Πειραιά ότι θα είναι συνεπής στον ιστορικό του ρόλο. Να σηκώσει την Ελλάδα ψηλότερα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εδώ ο Σαμαράς. Εδώ.
κάνεις σε μικρό. Αυτός ο ναός της τέχνης αποδεικνύει με πολλή ενάργεια την ένθεη καταγωγή του ανθρωπίνου προσώπου, γιατί είναι αδύνατον σε ασυνείδητες και άλογες μονάδες ύλης να δημιουργήσουν τέχνη, πολιτισμό, επιστήμη, δίκαιο, φιλοσοφία. Επομένως, αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη στην ελληνική πολιτεία και στον δήμαρχό μας για την ανακαίνιση και την επαναλειτουργία αυτού του μεγαλειώδους θεάτρου του Πειραιά μας. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη στιγμή για την πόλη μας, γιατί το να ξανανοίγει το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά μας δίνει τη δυνατότητα, σε αυτή την πόλη να ξαναγίνει πολιτισμικός πόλος. Είναι μια μεγάλη στιγμή και νομίζω ότι όλοι οι Πειραιώτες αλλά και όλοι οι Έλληνες είμαστε περήφανοι που αυτό το περίφημο αρχιτεκτόνημα αλλά και ένα ίδρυμα, ένα θέατρο όπου είδαν δόξες μεγάλες, πολύ μεγάλες μορφές ελληνικής τέχνης ξανανοίγει και πάλι. Καταρχήν να σας πω την καλησπέρα μου. Είναι μια ξεχωριστή βραδιά και για το Δήμο Πειραιά αλλά και για το Υπουργείο Πολιτισμού αυτή, γιατί με την παρουσία της κορυφής της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας θα εγκαινιαστεί το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε τον καλύτερό του εαυτό και βεβαίως τον καλύτερό του εαυτό έδωσε και ο Δήμος του Πειραιά με τον Δήμαρχο τον Βασίλη τον Μιχαλολιάκο. Θεωρώ ότι πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι σε αυτή τη γιορτή, γιατί θα μας δώσει ένα χαμόγελο που το χρειαζόμαστε όλοι. Δεν είναι μόνο ένα θέατρο που έχει ανακαινιστεί, είναι και ένα θεατρικό μουσείο. Αξίζει να το απολαύσουν όλοι και όχι μόνο οι δημότες του Πειραιά, αλλά πριν απ' όλα ο κόσμος του Πειραιά. Να είστε καλά. Πειραιά Βασίλης Μιχαλολιάκος είπε ότι ο Πειραιάς και η Ελλάδα ολόκληρη επαναποκτούν ένα ναό τέχνης και πολιτισμού και συμπλήρωσε. Ο Πειραιάς από σήμερα βγαίνει από τον πολιτιστικό τέλμα δεκαετιών και ξαναγεννιέται εκτός από δύναμη και κέντρο αυτοσύνης, πρωτόπορο στον πολιτισμό και οδηγός στην ανάπτυξη. Και ο πολιτισμός είναι το κλειδί για να απελευθερωθούν οι αστήρευτες δυνατότητες του λαού μας για να επαναποκτήσουμε την αυτοεκτίμηση. Την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή μας για να βγάλουμε στο κέντρο του αξιακού μας κανόνα τον πολιτισμό. Γιατί ο πολιτισμός ενώνει και μας βελτιώνει. Φαίνεται ότι είπε ο Δήμαρχος. Εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, συναυλίες και μια παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του θεάτρου περιέλαμβαν ο εξαήμερος εορτασμός των εγγενείων.
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά άνοιξε πανιά με την παράσταση «Δρόμοι του Πειραιά» σε σύλληψη σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών αλλά και των μουσικών του Πολεμικού Ναυτικού, της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Πειραιά και της Παιδικής και Νεανικής Χοροδίας του Οδείου Τερψιθέας. Πηγή έμπνευση στάθηκε το ίδιο το θέατρο, οι μνήμες, οι καλλιτεχνικές και οι ιστορικές και βεβαίως η σημασία του για το λιμάνι του Πειραιά. Την παράσταση του Φωκά Ευαγγελινού υποστήριξαν με τις ερμηνείες τους γνωστοί καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Βέζος, ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελένη Κοκκίδου και η Κερασία Σαμαρά. Τα εγγένεια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά αποτελούν ένα ξεχωριστό και σπουδαίο γεγονός, καθώς πρόκειται για ένα θρηλυκό χώρο που ακουμπάει χρονολογικά σε τρεις αιώνες. Η πολύτιμη κληρονομιά που φέρει καλλιτέχνες και ιστορικές μνήμες να αναβρίζουν και κυρίως την υπερηφάνεια των Πειραιωτών για το κόσμημα της περιοχής τους. Μας επέβαλαν τον λεπτομερή σχεδιασμό της πολυδιάστατης οπτικοακουστικής τελετής έναρξης με κέντρο τον άνθρωπο. Αυτόν που μέσα σε αυτά τα 118 χρόνια λειτουργίας του θεάτρου το επισκέφθηκε, ψυχαγωγήθηκε μέσα σε αυτό, δούλεψε και νηματοδότησε με την παρουσία του τη λειτουργία του, σημείωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός και προσθέτει. Όπως και εκείνοι που πέρασαν από εδώ αφήνοντας την άβρα τους, έτσι και εμείς, η δημιουργική ομάδα και οι ηθοποιοί που συμμετέχουν, χαιρόμαστε που υποδέχεται λαμπερό και ξανανιωμένο, έτοιμο να σαλπάρει στα θεατρικά και μουσικά πέλαγα. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι σύμβολο μιας πόλης και μια χώρας που ξαναγεννιέται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στα εγγένεια του Δημοτικού Θεάτρου. Ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σαμαράς. Φωταγωγημένο το επιβλητικό κτίριο, ένα από τα πιο αξιόλογα δείγματα, όπως είπαμε, της δημόσιας αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Εκείνη την ώρα να πούμε ότι ένα μικρής διάρκειας βίντεο art ξετύλιξε το νήμα της ιστορίας του εμβληματικού θεάτρου, ξεκινώντας από τη δημιουργία του και φτάνοντας ως το σήμερα. Και όλο αυτό ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου έπαιζε μουσική στην πλατεία έξω από το ιστορικό θέατρο. Στα εγγένεια, μεταξύ άλλων, το παρόν έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο Υπουργός Πολιτισμού Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Υπουργός της Συμφωνίας για τα Νέα Ελλάδας Ανδρέας Λοβέρδος, ο Μητροπολίτης Πειραιά Σεραφείμ, ο Φίλιππος, ο Παναγιώτης Φασούλας, η βουλευτής της Δημάρ Μαρία Ρεπούση, ο ιδιοκτήτης του ομίλου Αντένα Μίνωας Κυριακού και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τα εγγένεια, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παραδίδεται στο κοινό, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παράσταση του Φωκά Ευαγγελινού «Δρόμοι του Πειραιά» από την 5η 24 έως και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε το απόσπασμα με τις δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και επιστρέφουμε. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά επαναλειτουργεί μετά από πολύχρονο αγώνα. Απαιτείται πλέον να εξασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία του με κρατική, μόνιμη χρηματοδότηση, να είναι ανοιχτό στο λαό. Νομίζω πρώτα απ' όλα είναι ένα μεγάλο κόσμημα στον Πειραιά που κάνει περήφανο το Δήμο, όλους τους δημότες αλλά και όλους τους Έλληνες. Και για μας, για το τουρισμό, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιου είδους μνημεία που λειτουργούν, που είναι ζωντανά, που αναδεικνύουν τον πολιτισμό της Ελλάδας, που είναι ακριβώς αυτό που προωθούμε προς τα έξω. Μια Ελλάδα γεμάτη φως, γεμάτη πολιτισμό, που προσφέρει αισιοδοξία και χαμόγελο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε, εκτός από τις δηλώσεις δηλαδή του κ. Κουτσούμπα, ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη. Ήρθε η ώρα όμως για το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας.
Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Καλή σας ημέρα. Επιστρέψαμε και πάλι έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων, από το πρώτο ζωντανό Δελτίο Ειδήσεων της ημέρας από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση με η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Θα συνεχίσουμε να κοιτάμε μαζί και να σας πούμε τα θέματα αυτά που πραγματικά απασχολούν την ελληνική επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως στη Βουλή, όπου με μεγάλη πλειοψηφία, 235 ναι, 34 παρών επί 269 παρόντων βουλευτών, πέρασε από τη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναστολή της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, στελέχη των οποίων εμπλέκονται σε κλιματική οργάνωση ή σε τρομοκρατική δραστηριότητα. Έπειτα από εντάσεις αντιγκλήσεις στις 1:15 τα ξημερώματα, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στη Βουλή για την τροπολογία που είχε καταθέσει το νομοσχέδιό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι τροπολογίες στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη δημόσια τηλεόραση και τη διαθεσιμότητα στα πανεπιστήμια εγκρίθηκαν με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, 149 σε σύνολο 269, και όχι υπεσύσσωμη αντιπολίτευση. Ονομαστική ψηφοφορία για την 851 τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών διεξήχθη κατόπιν αιτήματος του ΠΑΣΟΚ. Μαζί σε ονομαστική ψηφοφορία τέθηκαν οι τροπολογίες 874 για την ΕΡΙΤ και 855 για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων του ΟΝΑΕΗ. Η ψηφοφορία ήταν ονομαστική κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας πριν από την ένταξη της ψηφοφορίας, ο Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος απίφθινε έγκληση για να ανοίξουν όλα τα ιδρύματα και να αφήσουν την πολιτεία και τον νόμο να λύσουν όλα τα ζητήματα, ενώ σημείωσε ότι τα 3/5 των διοικητικών υπαλλήλων των ΝΑΗ έχουν απογραφεί. Τα αποτελέσματα για την 855 τροπολογία ήταν 149 ναι και 120 όχι. Η τροπολογία 855 περιλαμβάνει τη ρύθμιση του παρουσιολόγιου των εκπαιδευτικών και προβλέπει τη δυνατότητα εξάντλησης του υποχρεωτικού ωραρίου τους μέχρι και σε 5 όμορες σχολικές μονάδες, ενώ θεσπίζει και το δικαίωμα των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης να αλλάξουν την περιοχή τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών εντός των ορίων τους. Συγκεκριμένα προβλέπει ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα ή μη απογραφή υπαλλήλου. Θα τηρείται από τους διευθυντές των σχολείων βιβλίο παρουσίας προσωπικού και ατομικό δελτίο παρουσίας προσωπικού, ενώ παρά την τη θητεία της αρχής διασφάλισης ποιότητας μέχρι 30 Ιουνίου του 2014. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να τοποθετούνται σε άλλη περιοχή μετάθεση από αυτή που τοποθετήθηκαν και εντός της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης. Οι ορομίσθοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απασχολούνται με υπεροριακή απασχόληση έως του 40% του συνολικού αριθμού των ωρών απασχόλησής τους, ενώ εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μετάταξης εκπαιδευτικών η ρύθμιση του άρθρου 82 παράγραφος 9 του νόμου 4.172 κάθετος 2013 για την φορολογία εισοδήματος. Ενώ προστίθενται τρεις παρεχόμενες ειδικότητες στα ΙΕΚ και αναδιαμορφώνονται οι ειδικότητες του τομέα ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού της ομάδας προσανατολισμού τεχνολογικών εφαρμογών του ΕΠΑΛ. Τα αποτελέσματα για την 874 τροπολογία ήταν 149 ναι και 120 όχι. Να πούμε ότι η τροπολογία 874 αφορά τις ρυθμίσεις για την ΕΡΙΤ και την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στο μεταβατικό φορέα.
Στην τροπολογία γίνεται λόγος ότι η ΝΕΡΙΤ, πέραν των συμβάσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου, μπορεί κατ' εξαίρεση να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις έμνηστης εντολής, με δημοσιογράφους, καλλιτέχνες ή ειδικούς επιστήμονες, καθώς και με φυσικά πρόσωπα και με κοινοπραξίες προσώπων για την παραγωγή και παρουσίαση εκπομπών. Παράλληλα, ο ειδικός λογαριασμός που συστάθηκε για την διαχείριση και παρακολούθηση του ενεργετικού και παθητικού της ΕΡΤ και των θυγατρικών της θεωρείται ότι συστάθηκε νόμιμα από τις 8 Εβδόμου του 2013 και την ευθύνη για την παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος από τον ενδιάμεσο φορέα μέχρι και την πλήρη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ έχει ο ειδικός διαχειριστής Γκίκας Μάναλης με τη σύμφωνη γνώμη του νέου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του νέου φορέα Γιώργου Προκοπάκη. Πάντως να πούμε πως πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Χρυσή Αυγή κατήγγειλε την τροπολογία και αποχώρησε από την αίθουσα της Ολομέλειας. Σημειώνεται ότι κατά την ψηφοφορία η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου διαφοροποιήθηκε από την γραμμή του κόμματος και ψήφισε παρούσα. Πάντως για το αίτημα της ονομαστικής ψηφοφορίας έχει εκφράσει διαφωνία η αριστερή πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δια του κύριου Λαφαζάνε, ωστόσο, παρά τις διατυπωμένες διαφωνίες τους, ακολούθησαν την κομματική γραμμή και όπως διευκρίνησε ο κύριος Λαφαζάνη στη δήλωσή του, ψήφισα την τροπολογία παρά τη ριζική μου διαφωνία, μόνο και μόνο για να μην δώσω την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ και το Μνημονιακό Μπλοκ να αξιοποιήσει τη διαφωνία μου για να παίξει βρώμικα παιχνίδια σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, εξήγησε ότι η διαφωνία του αφορά στην περίληψη της τρομορύθμισης του άρθρου 187α στην τροπολογία. Να δούμε όμως πώς ψήφισαν οι βουλευτές. Στην τροπολογία στήριξαν η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜΑΡ δήλωσαν παρόν, δήλωσαν εξηγώντας τη διαφορετική στάση τους. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες και το ΚΚΕ που διαφώνησαν με την προσθήκη στην τροπολογία του άρθρου 187α, γνωστή ως τρομονόμου, στην βάση του οποίου θα μπορεί να ανασταλεί στο μέλλον η χρηματοδότηση εφόσον ασκηθεί δίωξη με αυτό το άρθρο σε οποιοδήποτε λοιπόν κόμμα. Παρόν ψήφισαν επίσης και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γιάννης Κουράκης, Νίκος Σταυρογιάννης και Πάρης Μουτσινάς. Πριν την ένταξη της ψηφοφορίας είχαν αποχωρήσει οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Απόντες από την ψηφοφορία ήταν ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλης Γλέζος και Γιώργος Σταθάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου που βρίσκεται στο εξωτερικό, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης που συμμετείχε νωρίτερα στη συζήτηση, οι βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων Χρυσούλα Γιάταγάνα και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μάρκος Μπόλαρης και Γιώργος Κασαπίδης. Απουσίασαν επίσης οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Έλενα Ράπτη, Νικήτας Κακλαμάνης και Αλέξανδρος Κοντός και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Κουτσούκος, οι οποίοι με επιστολή τους δήλωσαν τη θετική πρόθεση ψήφου τους χωρίς όμως να προσμετράται στο τελικό αποτέλεσμα. Είδαμε όμως, Έλενα, και μία κόντρα του κυρίου Καμένου με τον κύριο Ψυχάρη για τα ναυπηγεία. Άγρια λοιπόν κόντρα σημειώθηκε νωρίτερα μεταξύ του Πάνου Καμένου και του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Ψυχάρη με αφορμή τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Ο κύριος Καμένος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για συγκάλυψη ενός σκανδάλου, ενώ λίγο μετά σημείωσε πως τα αδέρφια του πρώην Πρωθυπουργού, εννοώντας τον Γιώργο Παπανδρέου, εμπλέκονται και για τα ομόλογα των ασφαλιστικών ταμείων. Συγκεκριμένα δήλωσε πως να μιλήσουμε για τα ομόλογα που εμπλέκονται τραπεζίτες όπως ο κύριος Λαβρεντιάδης που μαζί με Ψυχάρη και Ρέστη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συγκαλύπτουν την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Η αναφορά στο όνομα Ψυχάρης εξόριξε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος έλαβε το λόγο και το απάντησε. Πετάει μόνο λάσπη και για τα μπακέρα δεν μιλάει ποτέ. Για το πόθεν έσχεσαι του. Επειδή το δικαστήριο θα τον κρίνει και επισήμως, να πούμε την έκφραση καραγκιόζη, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Χωρίς λοιπόν να πάρει το λόγο Πάνος Καμένος, άρχισε να φωνάζει πως παίρνουν το λόγο οι γη εκδοτών για να υπερασπιστούν τον πατέρα τους. Για να του απαντήσει επίσης, χωρίς να λάβει λόγο ο κύριος Ψυχάρης. Υψηλοί τόνοι όμως κυριάρχησαν κατά την ψηφοφορία για την αναστολή χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο, την ώρα που κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα όπως είπαμε η κυρία Κωνσταντοπούλου, σήκωσαν τους τόνους. Ο προεδρεύων Χρήστος Μαρκογιαννάκης αναφώνησε: αφήστε τους να ξεθυμάνουν. Παράλληλα, πέταξε το καρφί εμπρός στο δρόμο που δίδαξαν κάποιοι. Πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο. Συνεπώς, το άρθρο 19 έγινε δεχτό κατά πλειοψηφία. Πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, κυρία Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, γίνεται δεχτό το άρθρο 20 ως έχει.
Συνεπώς το άρθρο 20. Άστους να ξεθυμάνουν. Αφού δεν μιλήσαν, να ξεθυμάνουν τουλάχιστον φωνασκούντες. Εμπρός στον δρόμο που δίδαξαν κάποιοι, έτσι. Είμαστε στο άρθρο 20. Γίνεται το άρθρο 20 όσο έχει. Όσο έχει δίκιο. Συνεπώς το άρθρο 20 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται το άρθρο 21 όσο έχει. Συνεπώς το άρθρο 21 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεχτή τροπολογία με γενικό αριθμό 850 και ειδικό 109 όπως ολοποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς η παριθμό 850 κάθετο 109 τροπολογία γίνεται δεχτή και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις και πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει αγγίξει πολύ τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Το πρότυπο λοιπόν Εθνικών Ιππιοτροφείων Καλλιθέας επισκέφθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, ο οποίος συνοδεύτηκε από βουλευτές του κόμματος. Η αντιπροσωπεία των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είχε συνομιλίες με την διοίκηση του Ιδρύματος για να βρεθεί λύση μπροστά στην απειλή να μπει λουκέτο έπειτα από 101 χρόνια λειτουργίας, λόγω ελλιπούς φυσικά χρηματικής χρηματοδότησης. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την υπόθεση από την πρώτη στιγμή ανάδειξης του θέματος από τις εκπομπές μαγκαζίνο Life και Ζούγκλα. Μάλιστα, ο ίδιος στη τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου είχε χαρακτηρίσει έγκλημα το ενδεχόμενο να μπει λουκέτο στο ιστορικό νηπιοτροφείο που φιλοξενεί 28 αθώες ψυχές. Οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος έδειξαν μάλιστα στον Πάνο Καμένο αρχαίο υλικό από τα 101 χρόνια της λειτουργίας του. Θα διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την δήλωση του Πάνου Καμένου και θα παρακολουθήσουμε και ένα σχετικό βίντεο με δηλώσεις που έκανε ο αρχηγός των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω, λέει, ιδιαίτερα τους εργαζόμενους του Εθνικού Ιππιοτροφείου Καλλιθέας, τη διοίκηση αλλά και το σωματείο, που είχαμε τη δυνατότητα εδώ από κοντά να μιλήσουμε για τα προβλήματα στα οποία έχει περιέλθει το ίδρυμα που ίδρυσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ παραπάνω το Μάκη Τριανταφυλόπουλο και τη Ζούγκλα που μας έδωσαν από αυτή την ευκαιρία μέσα από, από μια μεταμεσονύκτια εκπομπή αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε σε ένα τέτοιο ίδρυμα σε αυτά τα παιδιά ηλικίας 2,5 με 5 χρονών με μια πολιτεία η οποία κατάσχει την επιδότηση που η ίδια δίνει μέσω του ΙΚΑ. Επίσης να πούμε ότι είπε ότι οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται και τα παιδιά... Και τα παιδιά πλέον σιγά σιγά αποκτούν προβλήματα με τη διαβίωσή τους. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε το σχετικό απόσπασμα με τις δηλώσεις του Πάνου Καμένου και επιστρέφουμε. Τρεις παρατηρήσεις θέλω. Η πρώτη παρατήρηση είναι όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Θέλω να ενημερώσω διημών τον ελληνικό λαό ότι η κυβέρνηση και συγκεκριμένο ο Υπουργός Εσωτερικών χρησιμοποιεί τον νόμο περί χρηματοδότηση των κομμάτων και τον παραβιάζει. Έχοντας απελευθερώσει τα χρήματα, όπως μου δήλωσε ρητός ο Υφυπουργός Οικονομικών από τον Ιούνιο, που οφείλεται να δοθεί η δεύτερη δόση του εξαμήνου της χρηματοδότησης των κομμάτων και ουσιαστικά στα κόμματα που δεν έχουν παραχωρήσει, όπως το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, στις τράπεζες τα δάνεια γιατί χρωστούν προς τα εκεί, παρακρατεί ο Υπουργός Εσωτερικών παράνομα και με προσωπική του απόφαση τα χρήματα της χρηματοδότησης των κομμάτων. Παρενέβη ο πρόεδρος της Βουλής ο κύριος Μεϊμαράκης. Παρενέβη ο γραμματέας της κυβέρνησης ο κύριος Μπαλτάκος. Όμως ο κύριος Μιχελάκης συνεχίζει παρανόμως να παρακρατεί τα χρήματα της χρηματοδότησης ενώ τα χρήματα υπάρχουν δεσμευμένα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς. Άρα να μην χρησιμοποιούμε τώρα τη λογική της νομοθέτησης ειδικής διατάξεως περί χρηματοδότησης των κομμάτων όταν η εκτελεστική εξουσία παραβιάζει τον νόμο και τη δημοκρατία. Το δεύτερο, άκουσα με προσοχή την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα των υποβρυχίων. Θέλω λοιπόν να θυμίσω ότι εκείνη την περίοδο του 2010 που έφερε ο τότε Υπουργός Άμυνας ο κύριος Βενιζέλος τον νόμο προκειμένου να συμφωνήσει με τον κύριο Σάφα για το θέμα της επέκτασης
της συμφωνίας και της παράδοσης των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, η Νέα Δημοκρατία όχι απλώς καταψήφισε, αλλά η Νέα Δημοκρατία ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Ποινικές ευθύνες σε σχέση με τη συμφωνία για την ανανέωση της παραγγελίας δύο υποβρυχίων αξίας ενός δισεκατομμυρίου 350 εκατομμυρίων. Μάλιστα, με την άμεση καταβολή 500 εκατομμυρίων ευρώ που ο κύριος Σάφα τα πήρε και έφυγε. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία τότε είχε ξεκαθαρίσει ότι το σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε και ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης του γιου του αδερφού του τότε πρωθυπουργού του κύριου Νίκου Παπανδρέου, που θα θυμίζω ότι πήγε στο Αμπουντάμπι με το κυβερνητικό αεροσκάφος με την κυρία Λούκα Κατσέλη και τον τότε Υπουργό Επικρατείας, ήταν μια σύμβαση που... Λοιπόν, είδαμε ένα απόσπασμα από την χθεσινοβραδινή κόντρα που είχε ο Πάνος Καμένος μαζί με τον κύριο Ψυχάρη όσον αφορά το θέμα με τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Πάμε τώρα να δούμε και το απόσπασμα για τον υπιοτροφείο Καλλιθέας που πραγματικά έχει αγγίξει τον κύριο Καμένο των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εργαζόμενους του Εθνικού Νηπιοτροφείου Καλλιθέας, τη διοίκηση, αλλά και το Σωματείο, που είχαμε τη δυνατότητα εδώ από κοντά να μιλήσουμε για τα προβλήματα στα οποία έχει περιέλθει αυτό το ίδρυμα που ίδρυσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ παραπάνω τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και τη Ζούγκλα που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία μέσα από μια εκπομπή με τα μεσονύκτια, αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε σε ένα τέτοιο ίδρυμα, σε αυτά τα παιδιά ηλικίας 2,5 με 5 χρονών, με μια πολιτεία η οποία κατάσχει την επιδότηση που η ίδια δίνει μέσω του ΙΚΑ. Οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται και τα παιδιά πλέον σιγά σιγά αποκτούν πρόβλημα στη διαβίωσή τους, γιατί η πολιτεία και ιδίως το Υπουργείο Εργασίας και το ΙΚΑ αποφάσισε ότι οι τροφές των παιδιών, το πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους, οι μισθοί των εργαζόμενων θα πρέπει να κατάσχονται, γιατί δεν μπορούν να ρυθμιστεί η δόση του ΙΚΑ. Την ώρα που εκδότες, επιχειρηματίες διαπλεκόμενοι, ρυθμίζουν για 450 δόσεις, μάλλον για 450 χρόνια τις δόσεις, ο Υπουργός Εργασίας και η διοίκηση του ΙΚΑ, ελπίζω να μην το ξέρουν, δεν ρυθμίζουν τις οφειλές 208.000 ευρώ που έχει αυτή τη στιγμή το νεοπιτροφείο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μην μπορούν να δεχθούν και την ενίσχυση ακόμα και από φορούς που θέλουν να τους ενισχύσουν, όπως η Περιφέρεια Αττικής ή το Ίδρυμα Νιάρχος, γιατί λείπει ακριβώς αυτή η ασφαλιστική ενημερότητα. Ζητάμε άμεσα από την πολιτεία. Καταρχήν θα ενημερώσω εγώ ίδιος στον Υπουργό Εργασίας, που ελπίζω πάλι να μην το ξέρει, να γίνει άμεσα η ρύθμιση, αντίστοιχη με αυτή τη ρύθμιση που κάνει στους επιχειρηματίες εκδότες, προκειμένου να πάρει αμέσως την ασφαλιστική ενημερότητα το Ίδρυμα. Δεύτερον, να μην κατάσχεται η ετήσια επιδότηση που δίνεται σε αυτό το Ίδρυμα, που θέλω να διευκρινίσω ότι λειτουργεί σαν, όχι σαν κληροδότημα, αλλά σαν ιδιωτικό σωματείο από τη μέρα της ίδρυσής του τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Να πληρωθούν άμεσα οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν να πληρωθούν πάνω από ένα χρόνο και ουσιαστικά με τη δική τους σκληρή εργασία, στερώντας την τροφή από τα παιδιά τους, είναι πάνω από αυτά τα παιδιά και τα συντηρούν σήμερα, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να βγαίνουν στην κοινωνία και να είναι όπως οι αποφοιτήσαντες από το 1912 από αυτό το νηπιοτροφείο, πολίτες Έλληνες, οι ίδιοι και ίσοι με εκείνους τους πολίτες Έλληνες που σαν παιδιά μεγαλώσαν μέσα σε οικογένειες. Χτίστηκαν οικογένειες σε αυτό το νηπιοτροφείο. Χτίστηκαν οικογένειες γιατί οι εργαζόμενοι μαζί με τη συνδρομή των επιστημόνων που εργάζονται εδώ, με κοινωνικούς λειτουργούς που σήμερα δεν υπάρχουν, με ψυχολόγους, φέρανε κοντά οικογένειες. Εκπαιδεύσαν γονείς και αποδώσαν ουσιαστικά ένα έργο το οποίο δεν είναι φιλανθρωπικό, αλλά είναι ανθρώπινο. Εμείς θα είμαστε δίπλα μέχρι να τελειώσουμε. Θα είμαστε εδώ και την άλλη εβδομάδα και αν χρειαστεί και με τη μεθεπόμενη και κάθε εβδομάδα, μέχρι να αποφασίσει η πολιτεία ότι εκτός από το κόκκινο σκαθάρι
της μη κυβερνητικής οργάνωσης που προείσταται ο αδελφός του Πρωθυπουργού και παίρνει επιδότηση ετήσια για 10 χρόνια λειτουργίας και ζωής εκατοντάδων παιδιών που είναι σήμερα εδώ, να καταλάβουν ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να μην δίνουν 1000 χρόνια, ουσιαστικά 100 χρόνια μάλλον, ζωής αυτών των παιδιών, των 100 παιδιών που είναι εδώ, προκειμένου να συντηρήσουν το Μέγαρο Μουσικής του κυρίου Λαμπράκη για να απολαμβάνει τις άριες ο κύριος Ψυχάρης, ότι υπάρχουν και κάποια παιδιά τα πρέπει να ζήσουν και κάποιοι εργαζόμενοι πρέπει να πληρωθούν. Πάμε μέχρι τέλους. Ακούσαμε λοιπόν και τις δηλώσεις του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, του κυρίου Καμένου, σχετικά με τον υπηρετροφείο της Καλυθέας. Να πάμε όμως να αλλάξουμε θέμα. Έφυγε, καθώς έφυγε από τη ζωή εχθές, ένα ιστορικό και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αντώνης Καράς. Όπως ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Έφυγε σήμερα από κοντά μας ένας ανιδιοτελής αγωνιστής της παράταξης, ο Αντώνης Καράς. Καλό ταξίδι, έγραψε στο λογαριασμό του ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Ο Αντώνης Καράς ταύτισε τη ζωή του με τους αγώνες της παράταξης και την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Ανιδιοτελής, αφοσιωμένος στην συλλογική προσπάθεια, έτοιμος πάντα για δράση μέσα στην κοινωνία των πολιτών, εξαιρετικός επιστήμονας που εργάστηκε πάντα στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος. Ο Αντώνης Καράς ήταν εμβληματική η φυσιογνωμία της δημοκρατικής παράταξης. Στην οικογένειά του εκφράζω τα συλληπιτήρια όλων μας. Τα συλληπιτήριά της εξέφρασε και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αποχαιρετούμε τον Αντώνη της αντιδικτακτορικής αντίστασης των δημοκρατικών και κοινωνικών αγώνων της μεταπολίτευσης, τον αγωνιστή με τις κοινωνικές ευαισθησίες. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια και τους συντρόφους του. Τη θλίψη του εξέφρασε και ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης. Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για το θάνατο του Αντώνη Καρά, ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, ανιδιοτελής σε όλη του τη ζωή. Αγωνίστηκε για τις ιδέες της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού. Σε όλη του τη διαδρομή ήταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προάσπιση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων του. Δήλωσε ο κύριος Κουβέλης. Ενώ τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν στην οικογένεια του Αντώνη Καρά, οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Λοιπόν, να περάσουμε όμως και σε ένα ακόμα θέμα. Φαίνεται πως η τεχνολογία προχωράει πραγματικά πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Αναρωτιέμαι πόσο θα κοστίζει αυτό το αυτοκίνητο. Αν και να περιμένω λίγο, να πάω να το πάρω κατευθείαν. Να μας πάρεις αυτό κατευθείαν, ναι. Και μιλάμε φυσικά για το υπτάμενο αυτοκίνητο. Είναι ένα άρθρο το οποίο έχει κάνει ο συνάδελφος Βασίλης Αριμπαλίδης. Φαίνεται λοιπόν πως οι εποχές αλλάζουν. Η τεχνολογία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Στην Ελλάδα το 2013 ακόμα συζητείται η επιβολή νέων φόρων και αύξηση τελών κυκλοφορίας. Παρ' όλα αυτά την ίδια ώρα, στη χώρα που ακόμα ψαχνόμαστε εάν το αυτοκίνητο είναι είδος πρώτης ανάγκης ή είδος υπερπολυτελείας, σε άλλα κράτη ετοιμάζουν το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής που θα μπορεί να πετάει. Το βλέπετε και στα πλάνα σας. Όλοι λίγο πολύ το έχουμε σκεφτεί, αλλά μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας το έχουμε δει πολύ σύντομα. Όμως και πιθανόν το 2015 θα αρχίσει η διάθεση του πρώτου αεροπλάνου αυτοκινήτου με την ονομασία Transition. Το συγκεκριμένο, το οποίο πωλείται ήδη στην τιμή των Νικολέτα των 279.000 δολαρίων, μπορεί ο καθένας να το κλείσει, αρκεί να καταβάλει μια προκαταβολή της τάξης των 10.000 δολαρίων. Oh. Δηλαδή, αν έχεις τώρα 10.000 δολάρια, μπορείς να το κλείσεις. Ξέρεις, σκέφτομαι. Η εταιρεία, πάντως, θα σου πω, ναι, που κατασκευάζει το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο, ονομάζεται Terrafugia και δεν θα μπορούσε παρά να είναι αμερικάνικη. Το νέο αυτό όχημα, που μοιάζει περισσότερο για αεροπλάνο παρά με αυτοκίνητο, φέρει αναδιπλούμενα φτερά, τα οποία ανοίγουν όταν οι καταστάσεις το απαιτούν. Ο ιδιοκτήτης του μπορεί να το έχει παρκαρισμένο στον γκαράζ του σπιτιού του και φυσικά όταν θέλει να πετάξει μπορεί να το πράξει από τον κοντινότερο αεροδιάδρομο. Πάντως να πούμε ότι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει ο Transition είναι 160 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η αυτονομία του αγγίζεται 660 χιλιόμετρα. Καθόλου άσχημα, άμα σκεφτείς ότι από εκεί πέρα τέλος πάντων το ωφέλιμο φορτίο του είναι 227 κιλά, ενώ η κατανάλωση του καυσίμου στον αέρα φτάνει τα 18,9 λίτρα την ώρα, ενώ στο έδαφος όταν χρησιμοποιείται ως κανονικό αυτοκίνητο καίει 6,7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Στην πραγματικότητα η κατανάλωση του καυσίμου είναι όσο ενός μικρού αυτοκινήτου. Πάμε όμως να δούμε και ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο. Όταν η Αμερικάνικη εταιρεία δεν μένει μόνο εκεί, μιας και από το 2020 και έπειτα ετοιμάζει μία από πιο εξελιγμένη έκδοση. Τη βλέπετε τώρα
στα πλάνα σας του αυτοκινήτου αεροπλάνου που φέρει την ονομασία TFX. Το εν λόγω μοντέλο διαθέτει ακόμα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα απογείωσης προσγείωσης χωρίς τη χρήση αεροδιαδρόμου, όπως τα ελικόπτερα. Υψηλότερη τελική ταχύτητα, μεγαλύτερη αυτονομία ενώ μεταφορά τεσσάρων και μπορείς μάλλον να μεταφέρεις, Νικόλετα, και τέσσερις επιβάτες. Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν σενάριο για κάποια ταινία, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινά. Και όπως είπαμε, μας δείχνουν μάλλον πόσο πραγματικά έχει αλλάξει ο κόσμος στις μετακινήσεις μόνο στην Ελλάδα. Να αλλάζουμε, πάμε να δούμε ένα βίντεο και επιστρέφουμε. Hi, I'm Phil Matier, the test pilot for the Terra Fuji Transition, and I want to tell prospective pilots a little bit about flying this airplane. This is the second one I've done. Before, I talked a little right after the first flight, and now I've had 28 takeoffs and landings in the Terra Fuji Transition. I'm just going to go through a little bit about the plane and about the flight test and what it's like to fly this vehicle. Note this. Walk up to a car door, open up a car door, get in and sit in a car seat. How cool is that? If you've climbed in and out of little airplanes for a long time, like I have, you realize what a nice feature that is. Come on inside. I'm going to invite you inside the cockpit. Welcome inside the Transition. A little discussion on what it's like to operate this vehicle from the inside. You can see the cockpit. We have all the displays of a normal airplane and a normal car. I'd like to emphasize it is a prototype configuration. We have an industrial design team working on the next version, but this one isn't bad. I have my flight control display as primary right in front of me, all the engine instruments visible right there, navigation, GPS, communications, and transponder all right there. A little bit about the controls. When we're in the road mode, I have a steering wheel and a gas pedal and a brake. Those are all the controls of a normal car. Anybody can drive it. When we switch to the airplane mode, my feet go out on two rudder pedals. The stick unfolds from the floor and comes up. Now I have a stick and a throttle and rudder pedals. Those are all the controls of a normal airplane so that any pilot can fly it. And any driver can drive this, and any pilot can fly it. Είδαμε λοιπόν το βίντεο από το επτάμενο αυτοκίνητο. Ελπίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο να υπάρχει. Φαντάζομαι δηλαδή να δεις 5-6 τέτοια στην Αθήνα. Ωραίο, είναι σαν μια εποχή που είχαν βγει το Transmart. Ναι. Και μας φαινόταν κουτί. Σαν να ήρθαν κάτι wow. Τώρα έχει όλος ο κόσμος Smart. Σε λίγα χρόνια θα έχουν όλοι επτάμενο αυτοκίνητο. Αυτό που σου έλεγα λοιπόν, φαντάζομαι να σας τηλεφωνώ Αλεξάνδρας να γίνει το κακός χαμός από την κίνηση και εσύ τσακ να πετάξεις και να φτάσεις στον προορισμό σου. Για να δούμε λοιπόν πότε θα έρθει στην Ελλάδα. Εμείς να πάμε αμέσως τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και έρχεται γρήγορα ανανεωμένη η Κυριακή Τσανικίδη με τα θέματα της και φυσικά με τη συμβουλή της ημέρας. Καλή σας ημέρα, επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση μέσα από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και καλωσορίζουμε μαζί την Κυριακή Τσανικίδη με πολύ πραγματικά ωραία θέματα. Θεατρικές παραστάσεις που τόσο πολύ μας αρέσουν και σας αρέσουν. Και ξεκινάμε λοιπόν με μια νέα θεατρική παράσταση, Κυριακή. Καλημέρα λοιπόν και από μένα, Έλενα. Την αυλαία λοιπόν άνοιξε Έλενα, η πρεμιέρα λοιπόν έκανε η παράσταση «Τώρα που γυρίζει» του βραβευμένου με Πούλιτζερ David Mamet στο Φάουστ. Μια μαύρη κωμωδία με ένα κάστι γνωστών ηθοποιών, τον Αλέκο Σισοβίτη, τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και την Ευτυχία Γιακούμη, με σκηνοθεσία από τον Γιάννη Μόσχο και μετάφραση από τον Αντώνη Πέρι. Ο Αλέκος Σισοβίτης υποδύεται έναν επιτυχημένο παραγωγό που μόλις έχει αναλάβει τη θέση του διευθυντή παραγωγής σε ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο του Hollywood, ο επί σειρά ετών φίλος του και στενός συνεργάτης στον ρόλο που θα ενσαρκώσει ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, έχει έτοιμη την πρόταση προς τον νέο διευθυντή. Μια συμφωνία συνεργασίας με έναν από τους πιο γνωστούς στάρ του Hollywood για έναν εξασφαλισμένο εμπορικό θρίαμβο. Τώρα είναι η ευκαιρία και των δύο να γεμίσουν με ωραία, γεμάτα, χορταστικά τσουβάλια λεφτά, όπως περιγράφει γλαφυρά ο ήρωας του Μάμετ.
τώρα που γυρίζει και για τους δυο μια γραμματέα σε ευτυχία Γιακουμή έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω στα σχέδιά τους. Η παράσταση λειτουργεί σαν ένα ειρωνικό σχόλιο για το κυνήγι της επιτυχίας και την αγωνιώδη προσπάθειά μας να ξεχωρίσουμε. Παρακολουθούμε εδώ πέρα και το σχετικό τρέιλερ της παράστασης. Ωραίο μέρος, δεν είναι εδώ για δουλειά. Εδώ? Ναι, το γραφείο του κύριου Γκουλ. Α, ναι, ασφαλώς. Έτσι, μπράβο. Είναι ωραίο να είναι κανείς ασφαλής. Σε παρακαλώ. Τώρα δεν μιλήσαμε, Μπομ. Μήπως θα φερθώ σαν άντρας. Σαν άντρας. Ποιο δικαίωμα. Ξέρεις τι έχει κάνει ο άντρας. Μπορείτε να σταματήσετε για ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Μην με σταματήσετε για ένα λεπτό. Νομίζω ότι μπορείς να τα παρατήσεις. Δεν μπορείς να τα παρατήσεις. Γι' αυτό σου δίνουν όλο αυτό το χρήμα. Αυτό πρέπει να ανέχεις άμα θες να έχεις δύο σπίτια. Εντάξει, Μπομ, θες να είμαστε ειλικρινείς. Η γκόμενα απλώς σου την έφερε. You wanna fuck the world. The heat between your lips. Τα λεφτά δεν είναι χρυσό. Όχι. Τι μπορεί να κάνει με τα λεφτά. Τίποτα. Ούτε το παραμικρό. Πού θα τα φυλάω. Τα λεφτά σου αγοράζουν πράγματα. Θα γίνω πλούσιο. Τι θα τα έκανε εσύ τα λεφτά. Θα τα πήγαινε καμιά βόλτα να ξεσκάσουν. Α, ναι, ναι. Εγώ τα χέζω τα λεφτά. Δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε για καλές ταινίες. Προσπαθούμε. Θα προσπαθήσω αυτή την ταινία να την κάνω καλή. Ωραία, παρακολουθήσαμε λοιπόν το σχετικό τρέιλερ. Πρέπει να είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Παίζει η Αλέξανδρος Μπουρδούμης, παίζει ο πολύ ωραίος Σισοβίτης, παίζει Ευτυχία Γιακουμή. Πάμε όμως να δούμε το επόμενο θέμα, το οποίο είναι... Λαμπτήρας εκπέμπει σήμα Wi-Fi. Α, ωραιότατα. Επιστήμονες λοιπόν από φαντάζομαι το Πανεπιστήμιο. Φαντάζομαι αυτό έχει γίνει στο εξωτερικό, όχι εδώ. Όχι εδώ. Θα γίνει σύντομα, ποιος ξέρει μπορεί και εδώ. Επιστήμονες λοιπόν του Πανεπιστημίου Φουντάν της Σανγκάης ανακάλυψαν λαμπτήρα, ο οποίος εκπέμπει σήμα Wi-Fi. Σύμφωνα με το Κινέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων Νέα Κίνα. Η τεχνολογία ονομάζεται Li-Fi. Και ο πρωτότυπος λαμπτήρας εκπέμπει καλύτερο σήμα Wi-Fi συγκριτικά με τις κοινές διαδικτυακές συνδέσεις στην Κίνα. Τέσσερις υπολογιστές τοποθετημένοι σε κοντινή απόσταση από τον λαμπτήρα μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα στο διαδίκτυο, σύμφωνα πάντα με το Κινέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκπομπή σήματος Wi-Fi αξιοποιεί τις συχνότητες του φωτός σε αντίθεση με τις κοινές ασύρματες συνδέσεις που αξιοποιούν ραδιοκύματα. Ο λαμπτήρας διαθέτει ενσωματωμένο ένα ειδικό μικροτσιπ, το οποίο εκπέμπει το σήμα πιάνοντας ταχύτητες έως και 120 MB. Παράλληλα, το Li-Fi είναι σαφώς πιο οικονομικό. Τον επόμενο μήνα οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν επίδειξη με 10 τέτοιους λαμπτήρες σε εμπορική έκθεση στην Κίνα. Με δεδομένη την ανάπτυξη της τεχνολογίας στη χώρα, μεγάλο μέρος του πληθυσμού αντικαθιστά τους κοινούς λαμπτήρες με LED. Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνει το Xinhua, οι νέοι λαμπτήρες Li-Fi μπορούν εύκολα και φθηνά να προσφέρουν σύνδεση στο διαδίκτυο σε εκατομμύρια νοικοκυριά. Ελπίζω σύντομα να έρθει αυτή η εφαρμογή και εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί θα μπορέσουν πολλοί να αποφύγουν το ίντερνετ μέσω άλλων τρόπων. Πιο οικονομικός τρόπος αυτός. Πολύ πιο οικονομικός και να κλέβουν από τους γείτονες. Α, ναι, και αυτό, εντάξει. Βέβαια, οι περισσότεροι έχουν και κωδικούς. Οπότε... Εντάξει, πιο πολύ, είναι και πολλοί όμως που τα αφήνουν ανοιχτό. Να είναι καλά, λέει ο γείτονας που αφήνει το Wi-Fi το ανοιχτό και παίρνουμε κι εμείς. Πάμε όμως μιας και σου αρέσουν πολύ τα ζώα. Συγγνώμη, θέλω να κάνω μια παρένθεση. Γελάει εκεί απέναντι η Νικολέτα Τσίκου. Κάτι κάνει με το Wi-Fi. Σε κλέβουν ή κλέβεις. Σε κλέβουν, να είσαι σίγουρη. Μήπως κλέβεις και δεν το παραδέχεσαι. Να βάλεις κωδικό. Και πώς σε κλέβουνε.
Μιλάμε για hacker και οι hacker όλοι έχουν πέσει πάνω στην Νικολέτα Τσίκου. Γεια σου Νικολέτα Τσίκου με το Wi-Fi σου. Λοιπόν, μιας και σας αρέσουν τα ζώα, πάμε να δούμε ένα σπάνιο μαϊμουδάκι το οποίο αλλάζει χρώμα πριν τα πρώτα του γενέθλια. Αλήθεια. Από έντονο πορτοκαλί γίνεται γκρι. Αυτή η αλλαγή που χαρακτηρίζει ένα σπάνιο είδος μαϊμούδων της Λαγκούαρ που γεννιούνται πορτοκαλί και μεγαλώνοντας το τρίχωμά τους γίνεται γκρι. Ωστόσο αυτό το μαϊμουδάκι βιάστηκε να γκριζάρει καθώς άλλαξε χρώμα πριν γίνει ενός έτους. Κάτι που είναι πολύ σπάνιο. Βλέπουμε εδώ και το μαϊμουδάκι. Ο φωτογράφος Τόμας Μάρεν κατάφερε να αποθανατήσει όλα τα στάδια της μεταμόρφωσης του χαριτωμένου ζώου που ζει στη Μαλαισία. Όπως βλέπουμε, η μεταμόρφωση αρχίζει από το κεφάλι και συνεχίζει στο υπόλοιπο σώμα. Πολύ ωραίο το μαϊμουδάκι αυτό. Είναι γλυκύτατο για την ακρίβεια το μαϊμουδάκι αυτό. Ναι. Ωραίο λοιπόν, είδαμε και το γλυκύτατο μαϊμουδάκι. Δεν είναι πολύ όμορφο τα μαϊμουδάκια. Δεν είναι πραγματικά πολύ συμπαθητικά. Δεν ξέρω, ήθελα να έχω ένα μαϊμουδάκι. Είναι πολύ γλυκό. Και σκύλο και μαϊμουδάκι, που θα το βάλεις το μαϊμουδάκι. Δεν έχω, καλά αν μπορούσα, θα ήθελα να έχω ένα σπίτι ξεχωριστό μόνο για τα κατοικίδια. Okay. Πάμε στους άντρες και σε κάτι που έχουμε συζητήσει, Έλενα. Το ήξερες ότι οι άντρες είναι δυστυχισμένοι όταν δεν βλέπουν τους φίλους τους? Αυτό το θέμα τώρα, συγγνώμη, έχω μία ένσταση να πω εδώ ενώπιον όλων σας. Είχαμε πει ότι θέλω να βρούμε ένα θέμα για το πώς μπορούμε να ελέγχουμε για το κατά πόσο οι άντρες μας είναι πιστοί. Εσύ τώρα μου έρχεσαι με θέμα ότι οι άντρες είναι δυστυχισμένοι άμα δεν βλέπουν τους φίλους τους. Αφού έτσι λέει ο Ιαν Μακδόναλντ Ντάνμπαρ. Καλά, εντάξει. Ναι, αλλά και γιατί οι γυναίκες δηλαδή, άμα δεν δούμε τις φίλες μας, δεν είμαστε δυστυχισμένες. Αυτό δεν έχει βεβαιωθεί σύμφωνα με έρευνα. Το δηλώνουμε εμείς εδώ πέρα. Και εμείς, αν δεν δούμε τις φίλες μας, είμαστε δυστυχισμένες τώρα. Οι άντρες, αν μπορούσαν, θα μπορούσαν να βλέπουν τους φίλους τους 23 ώρες την ημέρα, θα ήταν με τους φίλους τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η έρευνα. Αυτό το θέμα δεν μου αρέσει σήμερα, δεν μου αρέσει. Οι άντρες, λοιπόν, πρέπει να βλέπουν κάθε εβδομάδα τους φίλους τους, είδε άλλως είναι δυστυχισμένοι. Και η υγεία και η ευεξία τους υποφέρουν, υποστηρίζει ο κορυφαίος Βρετανός ειδικός, Ρόμπιν Ιαν Μακδόναλντ Ντάνμπαρ. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τους φίλους τους είναι μεν πολύτιμη για τους άντρες, αλλά δεν αρκεί για να αποκομίσουν τα πλήρη ωφέλη της φιλίας τους. Είναι απαραίτητο να βλέπουν τουλάχιστον 4 φίλους τους 2 φορές τη βδομάδα και να κάνουν μαζί τους ό,τι τους ευχαριστεί, από το να πούν μερικά ανέκδοτα πίνοντας μπύρες, από το να δουν μπάλα κλπ. Πράγματα που κάνουν οι περισσότεροι άντρες. Σύμφωνα με την έκθεσή του, οι άντρες που διατηρούν αυτού του είδους τις επαφές είναι πιο υγιείς, αναρρώνουν πιο γρήγορα και τείνουν να είναι και πιο γενναιόδοροι. Ναι, καλά. Και όμως. Λοιπόν. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε. Για να δω εδώ τη συμβουλή μας. Ήρθε η ώρα. Πάντως να σου πω λίγο κάτι μέχρι να μας πεις τη συμβουλή. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτήν την έρευνα. Μάλλον ο κύριος Μακ, πώς τον είπες? Μακδόναλντ. Μάλλον κρίνει εξιδίων τα λότρια, μιας και τώρα να αναρρώνουν πιο γρήγορα και είναι πιο γενναιόδοροι. Τι συμπεράσματα είναι αυτά? Αυτά είναι συμπεράσματα που έχουν προκύψει επί από έρευνα. Ναι, έτσι θα τα λέει ο άνθρωπος. Μπορεί. Όχι. Τέλος πάντων, αυτές τις συμβουλές δεν πρέπει να τις ακούνε οι άντρες. Κάνει και άλλες τέτοιου είδους έρευνες σχετικά με. Παρουσίασέ μας τώρα και για κάποιες γυναίκες. Κάνει για γυναίκες ή κάνει για άντρες? Άμα βρω. Λοιπόν, αυτές τις συμβουλές, αυτές τις έρευνες, εσείς άντρες, μην τις ακούτε καθόλου. Πείτε πως δεν το ακούσατε ποτέ αυτό σαν θέμα. Λοιπόν, πάμε όμως και τη συμβουλή της ημέρας. Είναι πολύ απλό να ακούμε την αγαπημένη μας μουσική. Εσύ έχει την αγαπημένη της μουσική? Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Μ' αρέσουν τα πάντα. Εσύ έχεις κάτι συγκεκριμένο? Όχι, βασικά. Βασικά όχι. Τώρα εντάξει, θα μπορούσα να πω ότι εσύ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, για πες μας. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν σας αποσπά πάρα πολύ την προσοχή το να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική, μπορεί να είναι ένας σπουδαίος τρόπος για να ανορθώσουμε, να αυξήσουμε ενισχύσουμε το ηθικό μας. Α, τέλεια. Λοιπόν, ακούμε την αγαπημένη μας μουσική στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, όπου μπορείτε δηλαδή, και μπορείτε να ακούσετε μουσική, να ακούτε
την αγαπημένη σας μουσική, όπως μας λέει εδώ η Κυριακή Τσανικίδη. Και αν θυμάστε, είχαμε πει και σχετική έρευνα με την καρδιά, ότι βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς η μουσική. Έχεις δίκιο, απόλυτο. Λοιπόν, αφού ακριβώς ενισχύει την καλή λειτουργία της καρδιάς, ήρθε η ώρα, όπως καταλαβαίνετε, να κλείσουμε. Γι' αυτό μας βλέπετε έτσι λίγο πιο, πώς να το πω, βιαστικές. Σήμερα όμως δεν έχετε παράπονο, ήμασταν εδώ πέρα δύο ολόκληρες ώρες. Πραγματικά συζητήσαμε όλα τα θέματα της ελληνικής επικαιρότητας. Να πούμε ότι ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Ακολουθεί ακριβώς μετά από εμάς. Όπως σας υποσχεθήκαμε, πριν κλείσετε, θα πάμε να δούμε άλλο ένα απόσπασμα από ένα μεγάλο τραγούδι του μεγάλου συμπαιδιού που, όπως είπαμε, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925, του Μάνου Χατζηδάκη. Νίκο, το απόσπασμα είναι από Κυραντώνης. Λοιπόν, ο Κυραντώνης, το τραγούδι είναι και αγαπημένο εδώ πέρα του αγαπημένου μας Νίκου. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Καλή σας ημέρα από όλους εμάς. Γεια σας. Kyrandonis en grec veut dire Monsieur Andonis. Dans le vieux quartier d'Athènes où il habite, les gens le considèrent un peu comme un fou. Mais les enfants l'adorent parce qu'ils ont le même secret, le secret des rêves. Pour Kyrandonis, la journée est un entr'acte qu'il souhaite vite passer. Il attend la nuit où les rêves habitent. Et dans ses rêves, Kyrandonis est un magicien. Il a des pouvoirs. Il peut même être heureux. Kyrandonis, πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Kyrandonis vivait dans son petit quartier. Με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι. Και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γαλανά. Και αχτενιστά μαλλιά. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε. Στα ρούχα τα παλιά. Αχ, Κυραντώνη. Πώς αγαπάμε. Και μαζί σου τα σταματάμε. On compte les étoiles avec toi. Τις βοτιές για σένα πηδάμε. On allume des feux. Ώσπου να έρθει η βοχή. Jusqu'à l'aube. Και τον καημό σου πάντα ξεχνάμε. Et on oublie ta douleur. Σαν πουλιά μαζί το γυρνάμε. On vole avec toi comme des oiseaux. Σαν παιδιά μαζί σου γελάμε. On rit avec toi comme des enfants. Σαν κάμεις προσευχή. Quand tu fais ta prière. Ο Κυραντώνης βιάζεται να πάει να κοιμηθεί, γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί ότι ποτέ δεν έζησε μες στον ήρω του ζήλου. Dans son rêve, il vit. Μα η νύχτα φεύγει. Mais la nuit part. Και λυπημένο. Et triste. Τον βρίσκει χαραβή. L'aube le trouve. Αχ, Κυραντώνη, πώς αγαπάμε. Και μαζί σου τα σταματάμε. Τις φωτιές για σένα πηδάμε. Ώσπου να έρθει η βροχή. Τον καημό σου πάντα ξεχνάμε. Σαν πουλιά μαζί του γελάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν καμής προσευχή. Μα ένα βράδυ ο Κυραντώνης στρώνει να κοιμηθεί και εμείς ξυπνάμε τον καλτερά μου στην πόρτα να φανεί. Μα ο Κυραντώνης δεν θα βγει ποτέ του